Με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο, ο Ηρόδοτος φιλοξένησε το Σάββατο την Χερσόνησο στην Αλκαρνασσό. Με τους γηπεδούχους να γίνονται απειλητικοί στο 26ο λεπτό με τον Χίντρι να μην μπορεί να τελειώσει σωστά την φάση. Ακολούθησαν δύο καλές στιγμές από πλευράς Χερσονήσου, με τον Πέκη και τον Κομψίου και τον Ζαφύρι να είναι σε ετοιμότητα. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ο Ηρόδοτος έψαξε τον γκολ με μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του, με τους Φραγκουλάκη, Βαζιρτζόγλου, Χίντρι και Γαρεφαλάκη να μην μπορούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα και το 0-0 να παραμένει. Όχι όμως για πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς το 54 ο Βαζιρτζόγλου βρήκε χώρο και με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Ο Ηρόδοτος, έχοντας το προβάδισμα στο σκορ, προσπάθησε να το διαχειριστεί, με τη Χερσόνησο να ρισκάρει περισσότερο και να δημιουργεί ευκαιρία στο 69 με τον Κομψίου. Στα τελευταία 20 λεπτά δημιουργήθηκαν εκατέρωθεν προϋποθέσεις για γκολ, αλλά το 1-0 ήταν εκείνο που χάρισε στον Ηρόδοτο την 7η φετινή του νίκη στην Α1-ε.